Μας προκάλεσες, Νίκο, οπότε να έρθουμε λίγο σε σένα και μετά να πάμε στους άλλους εκλεκτούς καλεσμένους. Σωστό, ευχαριστώ. Για πες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε ορισμένα εργαλεία ηλεκτρονικά, θα το πω απλά, τα οποία ηλεκτρονικά εργαλεία τα λέμε ανίχνευση συναισθήματος. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα post, εμείς βλέπουμε αν είναι θετικό ή αρνητικό. Θα σου πω λοιπόν ότι το αρνητικό συναίσθημα, όποιος το χρησιμοποίησε σε αυτές τις εκλογές, έχασε. Και έχασε, ιτήθηκε κατά κράτος. Πάει στην άκρη αυτό. Τι είδαμε λοιπόν, Φέι μου, σε αυτές τις εκλογές? Είδαμε Εξέδρα 360 με 4 οτοκιού, παρακαλώ, για να γίνονται ομιλίες. 360 μοίρες γύρω-γύρω, έτσι. Λες, για να μπορεί να λες αυτές τις εξέδρες που είναι μέσα στον κόσμο, είδαμε, που είναι εξάγονες, χωρίς πόντιουμ. Είδαμε, πέραν της Εξέδρας 360 με το οτοκιού, διάρκεια ομιλίας, φίλες και φίλοι, 34 λεπτά, όταν η προεκλογική ομιλία το 1990 ήταν 54 λεπτά. Προσέξτε διαφορά, έχουμε πάει στο μισό χρόνο λοιπόν και στην ουσία. Για να μην κουράζει, να μην βαριέται ο κόσμος. Εννοείται. Έχουμε και δουλειές, έτσι. Για να μείνουμε στην ουσία και να προχωρήσουμε. Είδαμε αναφορές σε οικογένεια, δηλαδή η γυναίκα μου λέει αυτό. Δεν είδαμε όμως τη γυναίκα να το λέει, Φέι. Πολύ σημαντικό. Κράτα το για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί θέλω τη γυναίκα του πολιτικού να φαίνεται και να το λέει και να είναι δίπλα του. Είδαμε εικόνες οικογένειας από αυτόν που το επέλεξε. Είδαμε όμως και απουσία γυναίκας και οικογένειας από αυτόν που δεν επέλεξε να δείξει την 360 εικόνα του. Ναι. Πρόσεξε το αυτό. Mm-hmm. Απευθύνεσαι σε ψηφοφόρους. Θέλουν να δούνε ολοκληρωμένη την εικόνα σου. Και μετράνε τόσο πολύ αυτά, Νίκο. Μέτρησαν πάρα πολύ, εξού και τα κάποιος είχε 3 εκατομμύρια likes, ναι, και κάποιος είχε 2 εκατομμύρια 400.000 likes. Τα likes γίνονται ψηφοί. Αυτά ήταν μοναδικά, στο λέω και στο επιβεβαιώνω. Ναι. Και πέραν του ότι ήταν μοναδικά, θα σου πω ότι είναι ο πραγματικός ενεργός πληθυσμός της χώρας. Υπολογίζουμε βάσει δεδομένων ότι είναι 6 με 6,5 εκατομμύρια ο ενεργός, ο active πληθυσμός. Mm-hmm. Οπότε αντιστοιχούν ακριβώς αυτό. Τα likes γίνονται και ψήφιλες. Τα likes γίνονται συνέστημα που καταλήγει στην κάλπη σε ψήφο βεβαίως και το είδαμε από τις προηγούμενες. Αυτή είναι η διαδρομή. Και είδαμε κιόλας ότι λειτουργεί το σύστημα. Δεν θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Είδαμε και το TikTok πάντως πρώτη φορά σε τέτοια έκταση. Πρώτον, οι νέοι διαμόρφωσαν γνώμη, ειδικά το 15-35, που το 15 δεν ψηφίζει, από το 17 και πάνω όμως ψηφίζουν. Το 15-35 λοιπόν κοινό το κέρδισε και το ενημέρωσε το TikTok. Έγιναν γνωστοί πολιτικοί που δεν τους ήξεραν καν και θα σας πω ότι ενώ κάποιος πολιτικός προηγήθηκε του άλλου στο TikTok κατά ένα μήνα, ενώ και οι δύο ξεκίνησαν με στημένο στυλ, άλλαξαν στην πορεία και κέρδισαν τον κόσμο με αποτέλεσμα να έχουμε 15χρονα που να μιλάνε και να γνωρίζουν πολιτικούς, ενώ πριν λέγαμε δεν ξέρεις ποιος είναι ο τάδε. Από τώρα, ποιον έκανε δηλαδή το πιο... ενώ δεν θα ψηφίζανε. Από ποιον έκανε το πιο ευρηματικό βιντεάκι, ας πούμε, που κόλλησε ο πιτσιρικάς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είδατε ότι όποιος δεν φοβήθηκε να τσαλακωθεί, κέρδισε. Όποιος έκανε λάθη στο φακό, κέρδισε. Όποιος είπε την αλήθεια με ευθύτητα, παρησία, αμεσότητα, ειλικρίνεια, κέρδισε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μια άλλη προεκλογική πολιτική σφαίρα που θα διαμορφώσει και την πολιτική ζωή, γιατί τώρα έχεις πολιτικό ξέρεις που ξέρει τι σημαίνει η δική σου σελίδα, παιδιά. Εάν ήμασταν στη σημερινή εποχή του TikTok, με το συγχωρεμένο τον Ανδρέα Παπανδρέου, με το συγχωρεμένο τον Καραμαλή, το συγχωρεμένο τον Μητσοτάκη, αν θα τα έκαναν όλα αυτά. Και προσπαθούσα να τους σκεφτώ σε τέτοιο ρόλο. Δηλαδή σκέψου τον Παπανδρέου τώρα σε τέτοιο ρόλο. Δεν θα κάνουμε στην ηλικία τους ο Τραμπ και ο Μπάιντεν. Και στους προπονητές και στον μπάσκετ και όλοι αυτοί που προσαρμόζονται σε εποχές προχωράνε. Συγγνώμη, δεν μπήκα στην τηλεόραση. Εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε με τη γροθιά το 2015 έξω από τη Βουλή και τώρα είναι με καρδούλες. Λοιπόν, να μην συζητήσουμε και τη χρήση emoji με σχήματα και χέρια, mm-hmm, που υπήρξαν πολιτικοί που κάψανε emoji, παιδιά. Το κάψανε. Αυτό είναι η παγκόσμια πρώτη που συνέβη. Τι εννοείς? Όταν εγώ σου λέω «Γεια σου, Φέι» και μετά σου λέω «Γεια σου, Φέι», είμαι Grinch. Όταν είμαι Grinch, καίω το thumbs up. Όταν καίω το thumbs up, δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι, γιατί έρχεται στο μυαλό τους ο Βασιλάκος που όταν το έκανε ήταν cringe. Για να συνεννοηθούμε 100%. Άρα, Νίκο, δεν θα σε καταλαβαίνουμε σε λίγο, τι λες. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να σας εξηγώ τα πάντα και να δείχνω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για όλους, ότι... Άρα στις επόμενες εκλογές βλέπεις να
αλλάζει τι ακόμη. Βλέπω έχουμε να τολμούν... αυτοδιοικητικές και έχουμε εγώ και σε ένα χρόνο πω... και πώς τις λένε, ευρωεκλογές. Οι ήδη περιφερειακές και αυτοδιοικητικές έχουν βάλει κόσμο στο TikTok που δεν μπορούσε να το δει καν, ναι, και έχει αρχίσει και κάνει τις δοκιμές του. Με τη δοκιμή γινόμαστε όλοι καλύτεροι και να σκεφτείτε ότι είναι οι εκλογές που ουσιαστικά περιόρισαν πάρα πολύ το χαρτί. Mm-hmm. Δηλαδή η έννοια χαρτί, φυλάδιο πολιτικού, πρόγραμμα τυπωμένο, χάθηκε. Με τον ίδιο τρόπο που πάμε στα καταστήματα και σκανάρουμε QR code για το μενού, με τον ίδιο τρόπο θα σκανάρουμε QR code για να μάθουμε την ουσία που τι είναι, παιδιά, οπτικοποιημένη πληροφορία. Επειδή λες για την ουσία, Νίκο, θέλω να κάνω το εξής τώρα. Είναι δίπλα σου ο Δημήτρης Παπανικολάου.